στην Αγίο Τριαδικό Θεό. Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι και εφέτος δια τετάρτη χρονιά τα θέματά μας από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Το ενδιαφέρον που προκαλούν τα θέματα αυτά, και το βλέπει κανείς σε μια παγκοσμία κλίμακα, αρκεί να σας αναφέρω σαν παράδειγμα το βιβλίο του πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, που είναι ερμηνεία στην Αποκάλυψη, είναι το πρώτο σε κυκλοφορία στην Ελλάδα από όλα τα θρησκευτικά βιβλία. Όλα αυτά δείχνουν, φανερώνουν μια εσχατολογική ανησυχία των ανθρώπων, και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι η χρεοκοπία της ηθικής, η έκκληση των ηθών, η αύξηση της εγκληματικότητας, η κάθιση και η προβολή των διαστροφών, η αποστασία και η αθεία, η απειλή μιας παγκοσμίου σειράξεως και μάλιστα με πυρηνικών όλεθρων, και η αβεβαιότης της αύριον, όλα αυτά κάνουν τους πολλούς να στρέφονται προς αυτό το προφητικό βιβλίο της Αποκαλύψεως για να αποκρυπτογραφήσουν το μέλλον. Φυσικά το βιβλίο δεν κατανοείται παρά μόνο μέσα εις την Εκκλησία του Χριστού. Έξω από το χώρο της Εκκλησίας κάθε απόπειρα ερμηνείας δεν είναι παρά μία λανθασμένη απάντηση. Θα έλεγα ότι έξω της Εκκλησίας οργιάζει η αιρετική ερμηνεία. Αλλά πρέπει ακόμη να πούμε ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι ένα βιβλίο που έρχεται να μας φανερώσει το μέλλον, αλλά όπως πολλοί νομίζουν, αλλά ένα βιβλίο που έρχεται να μας δώσει και το μέτρο και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Ωστόσο, όπως σας είπα, φανερώνει αυτή η δίψα των ανθρώπων προς του να μάθουν το μέλλον και να μελετούν την Αγία Γραφή, ειδικότερα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και να κατακλείζουν τους χώρους που γίνεται η ερμηνεία της Αποκαλύψεως, ότι υπάρχει μία εσχατολογική προσδοκία. Κάτι ανάλογο είχε σημειωθεί σε όλους τους λαούς της γης πριν 2000 χρόνια στην προσδοκία του Μεσσίου, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Η ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης μας το δείχνει αυτό. Τώρα ζούμε, έτσι φαίνεται να είναι, στα δεύτερα έσχατα, γιατί τα πρώτα έσχατα ήταν η πρώτη παρουσία του Χριστού, τα δεύτερα έσχατα είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Φαίνεται λοιπόν ότι βρισκόμεθα στις παραμονές αυτής της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, δηλαδή εις τα έσχατα των εσχάτων, διότι ιστορικά αυτή η ανησυχία των ανθρώπων δια την αύριον, τι θα γίνει, κάτι περιμένουμε όλοι οι άνθρωποι, κάτι περιμένουμε όλοι οι λαοί, κάτι θέλουν, κάτι περιμένουν, δείχνει αυτήν την, σας είπα, την εσχατολογική ανησυχία που έχει το προηγούμενό της εις την πρώτη του Χριστού παρουσία. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπως θα το έχετε πλέον αντιληφθεί από τη μέχρι τώρα ανάλυση που έχουμε κάνει, δείχνει την πορεία της ανθρωπότητος από την πλευρά της πίστεως βέβαια στον Ιησού Χριστό και της απιστίας ή της αποστασίας από τον Ιησού Χριστό. Πίσω όμως από την αποστασία των ανθρώπων υπάρχει ο αρχαίος εχθρός μας, ο διάβολος,
που συνεχίζει να υποβάλλει το προπατορικό αμάρτημα σε κάθε γενναία των ανθρώπων. Έτσι αυτός και όσοι τον ακολουθούν μεταβάλλονται σε αντίθεες δυνάμεις που στρέφονται κατά του Ιησού Χριστού, κατά της Εκκλησίας Του, σε μία παγκοσμία τρομακτική πάλι. Η πάλι αυτή βέβαια θα ενταθεί καθ' υπερβολή με το φαινόμενο της πλάνης και της αποστασίας, αλλά μόνο για λίγο χρονικό διάστημα εις τα έσχατα. Όμως τελικά η έκβαση όλης αυτής της πάλης θα είναι υπέρ της νίκης του Χριστού, τόσο μέσα στην ιστορία καθόλων το μήκος των αιώνων και με την παρουσία της Εκκλησίας Του και του λαού Του μέσα στην ιστορία, όσο και εις τον τερματισμό του κακού και των φορέων του κακού. Αυτή η τελική και οριστική νίκη περιγράφεται από το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που με τη βοήθεια του Θεού θα αναλύσουμε εφέτος. Θα ήθελα μόνο να σας υπενθυμίσω δύο λόγια: την ανελειπή σας παρακολούθηση των θεμάτων αυτών. Μη λείπετε. Ίσως ο ναός πάντοτε είναι γεμάτος, αλλά μπορεί όμως να έρχονται κάποιοι που δεν ήρθαν την περασμένη φορά και να λείπουν κάποιοι που ήρθαν την περασμένη φορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ανελειπή εδώ φίτηση και παρακολούθηση, συνεπώς έχουμε μία διάσπαση στην κατανόηση της ερμηνείας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, και αυτό είναι προφανώς σε ζημιά μας. Είναι μια αλληλουχία τα γεγονότα, ώστε αν χάσουμε έναν κρίκον δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα παρακάτω. Γι' αυτό θερμή παράκληση θα κάνω, ο Θεός να σας βοηθάει και εσάς και εμένα, ώστε από την πρώτη μας ομιλία έως την τελευταία ανελειπώς να βρισκόμεθα εδώ. Θα ήθελα ακόμη να έχετε μία πίστη στη θεοπνευστία του βιβλίου της Αποκαλύψεως, να μην πείτε άραγε έτσι ή αλλιώς. Θα λέτε να πάσα στιγμή είναι το βιβλίο του Θεού, τα αποκαλύπτει αυτά ο Θεός. Και συνεπώς θα πρέπει ακόμη πλάι στην πίστη στη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού να έχουμε και μία αμέριστη προσοχή, να εξασφαλίζουμε δηλαδή για τον εαυτό μας αμέριστη την προσοχή, για να μπορούμε να κατανοούμε εκείνα τα οποία λέγονται, για να μην φτάνουμε να ακούμε και να κατανοούμε κάτι διαφορετικό. Με αυτή τη μικρή εισαγωγή στα φετινά μας θέματα ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, εις το Κύριό μας θέμα. Ευρισκόμεθα εις το 20ο κεφάλαιο, όπως σας είπα, και από του στίχου 1 έως 3 είχαμε αναλύσει πρώτων θερινών διακοπών. Αλλά για να συνδεθούμε ενιολογικά, θα ήθελα να σας διαβάσω από την αρχή το κεφάλαιο και να σας κάνω μια πάρα πολύ σύντομη ανάπτυξη του τελευταίου μας θέματος πρώτων θερινών διακοπών. Και είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα την κλίν της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην επί την χείρα αυτού, και κράτησε τον δράκοντα τον όφλιν των αρχαίων ως εστί διάβολος, και ο σατανάς
οπλανών την οικουμένη και έδισεν αυτόν 1000 έτη και έβαλεν αυτόν εις την Άβυσσον και έκλεισε και εσφράγισε επάνω αυτού ή να μη πλανά έτη τα έθνη άχρη τελεστή 1000 έτη. Μετά ταύτα δι αυτόν λυθύνε μικρών χρόνων. Είδα, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, να έχει το κλειδί της Αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα στα χέρια του. Συνέλαβε τον δράκοντα, τον όφιν, τον αρχαίον, τον διάβολον που πλανά την οικουμένη και τον έδεσε 1000 χρόνια και τον έβαλε εις την Άβυσσο και έκλεισε και εσφράγισε από πάνω το στόμιον της Αβύσσου για να μην πλανά τα έθνη έως ότου τελειώσουν 1000 χρόνια. Μετά από 1000 χρόνια πρέπει να λυθεί ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ομιλεί εδώ δια τη συντριβή του διαβόλου. Δεν θα κάνω ανάλυση πλήρη όπως έκανα πέρυσι, αλλά μία συντομοτάτη περίληψη. Ομιλεί δια τη συντριβή του διαβόλου, η οποία έχει γίνει σε 3 φάσεις. Η πρώτη, όταν διενοήθη υπερήφανα ο διάβολος κατά του Θεού και εξεδιώχθη από τον ουρανόν υπό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και έπεσε μέσα στην δημιουργία επί της γης, μέσα στην κτιστήν δημιουργία, κτιστήν ορατήν δημιουργία, μέσα στο σύμπαν, ειδικότερα ίσως στη γη. Η δευτέρα φάση συντριβής του διαβόλου ήταν όταν τον κατήργησε, καταργώ θα πει, όχι εξαφανίζω, καταργώ θα πει θέλω εκτός ενεργίας. Όταν τον κατήργησε ο Χριστός δια του σταυρικού του θανάτου, εκεί τον διάβολον πραγματικά τον ενίκησε και τον συνέτριψε ο Κύριος. Από τη στιγμή που συνετρίβει ο διάβολος επί του σταυρού του Χριστού μέχρι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία ή λίγο πριν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία ακριβέστερα, είναι η περίοδος του Ευαγγελίου, δηλαδή 1000 έτη, 1000 χρόνια. Αυτά είναι 1000 χρόνια που ο διάβολος εδέθηκε. Δηλαδή σημαίνει δεν μπορούσε πλέον να ενεργεί εις τους ανθρώπους κατά τρόπον που να μην αυτοί δεχθούν το Ευαγγέλιο. Όταν τα έθνη εγνώριζαν το Ευαγγέλιο και επίστευαν, σήμαινε ότι ο διάβολος δεν είχε πλέον τη δύναμη που είχε πριν τον συντρίψει ο Χριστός επί του Σταυρού. Δεν είναι βέβαια η οριστική συντριβή του, είναι η δευτέρα, όπως σας είπα, αυτή φάσης της συντριβής του σατανά. Λίγο όμως πριν το τέλος, ένεκα της υποβαθμίσεως της πίστεως και πνευματικότητας των χριστιανών, δεν είπε ο Κύριος ότι η αγάπη των πολλών ψυγίσεται, η αγάπη των πολλών θα γίνει, λέγει, ψύχος, ψυγείο, θα παγώσει η αγάπη των πολλών, που σημαίνει οι άνθρωποι θα έχουν αφήσει μπουκαπόρτες στην ψυχή τους για να ξαναμπεί ο σατανάς, που σημαίνει εδώ ότι πλέον παραχωρεί ο Θεός να υποστούν την επίδραση του διαβόλου, που αντιστοιχεί εδώ με τη λύση του, το λύσιμό του από την Άβυσσον. Για να το καταλάβετε, όταν παρακαλώ οι πρωτόπλαστοι σαν στον Παράδεισο, ο διάβολος δεν μπορούσε να τους πειράξει, καθόλου δεν μπορούσε να τους πειράξει, ούτε να επηρεάσει, να επιδράσει δυσμενός κάθε οδήποτε τρόπο. Από τη στιγμή που με τη δική τους την προαίρεση δεν πρόσεξαν
και άκουσαν τη συμβουλή του, τότε αγαπητοί μου άφησαν τις πόρτες της ψυχής των ανοιχτές να γίνει κατάκτηση από τον Σατανά, που σημαίνει ότι ο Θεός παρεχώρησε να δεχθούν πλέον κατάκτηση και κατακράτηση από τον διάβολο, διότι μόνοι τους εδέχθηκαν την άποψη του διαβόλου. Αυτό θα γίνει και τότε. Σε ποιους? Στους χριστιανούς. Γιατί για τους χριστιανούς ο λόγος. Θα αρχίσουν οι χριστιανοί να παγώνουν στην πνευματική ζωή και να αποδέχονται τον Σατανά, που σημαίνει θα αρχίσει ο διάβολος να επανακτά τους χριστιανούς και ο Θεός θα παραχωρήσει να τους κατακτήσει. Αυτό αντιστοιχεί με το λύσιμο του διαβόλου που ήταν δεμένος 1000 χρόνια εις την Άβυσσο. Δηλαδή τώρα δρά επάνω στην ανθρωπότητα όπως δρούσε πριν από το σταυρικό θάνατο του Χριστού. Αυτό λέγει δι λυθύνε τον διάβολο. Εκείνο το δι δέλτα έψιλον γιώτα περισπομένη που θα πει πρέπει. Αυτό το πρέπει είναι μια αναγκαιότητα στο ότι οι άνθρωποι, αφού θα έχουν υποχωρήσει στην πνευματική του ζωή, θα τους καταλάβει ο διάβολος. Αυτή την έννοια έχει εκείνο το δι, εκείνο το πρέπει. Δηλαδή θα τιμωρηθούν για αυτό που κάνουν. Και είναι γνωστό, ο άνθρωπος ο οποίος απέχει του Θεού δαιμονοκρατείται. Είναι η τιμωρία του. Θα το πω άλλη μια φορά, γιατί αυτό το σημείο, αυτό το κεφάλαιο, ειδικά δε σε αυτά τα πρώτα χωρία, έχει γίνει τρομερή παρεξήγηση σε ερμηνευτική, ιδίως από τους αιρετικούς, δηλαδή από τους χιλιαστάς, ότι αυτά τα 1000 χρόνια είναι ο χρόνος του Ευαγγελίου και θα λυθεί ο διάβολος λίγο πριν τελειώσουν αυτά τα χρόνια, τα 1000, δηλαδή λίγο πριν το τέλος της ιστορίας, λίγο πριν. Αυτό το λίγο πόσο θα είναι? Καταρχάς το λέγει εδώ, δι αυτόν λυθύνε μικρών χρόνων, θα είναι στο αποκορύφωμα 3,5 χρόνια. Μόνο 3,5 χρόνια, αλλά στο αποκορύφωμα. Διότι το λύσιμο του Σατανά δεν είναι έτσι ακαριαίο, διότι οι άνθρωποι δεν τον δέχονται ξαφνικά αύριο το πρωί θα του πούν πέρασε να κατακτήσεις την ψυχή μας. Θα είναι προοδευτικό. Αλλά αυτή η προοδευτικότητα αποδοχής του Σατανά θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά η κατάκτησή σου κατά κυριολεξία επάνω σε όλους τους ανθρώπους, όπως πριν από τον Σταυρό, θα είναι μόνο 3,5 χρόνια. Αυτά που αντιστοιχούν στην παρουσία του Αντιχρίστου. Μετά δηλαδή από αυτό δεν υπάρχουν κάποια 1000 χρόνια που θα βασιλεύσει ο Χριστός. Τα 1000 χρόνια είναι αυτά, τα χρόνια του Ευαγγελίου, που κλείνονται ανάμεσα, θα το πω και λίγο πιο κάτω, που κλείνονται ανάμεσα στην πρώτη και δευτέρα παρουσία του Χριστού. Ακριβέστερα, λίγο πριν από τη δευτέρα του Χριστού παρουσία. Όπως θα ενθυμίστε σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο, στο 17ο στίχος 8, όταν ο άγγελος στην έκπληξη του Ευαγγελιστού, πρώτης εικόνος του θηρίου, του εξηγεί τι του είπε. Το θηρίον ο είδες, δηλαδή ο διάβολος, συμπίπτηδε θηρίον να λέγεται και ο διάβολος, να λέγεται και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Εδώ είναι ο διάβολος. Το θηρίον ο είδες, χωρίς να αποκλείονται τα άλλα τρία, τα άλλα δύο πρόσωπα, των οποίων το πνεύμα είναι μέσα στους αιώνες. Θα το πούμε και αυτό λίγο πιο κάτω. Το θηρίο που είδες είναι και ουκέστη, και μέλη αναβαίνει εκ της αβύσσου και εις απώλεια υπάγειν. Το θηρίο που είδες, ήτο, είναι ήτο και ουκέστη, και τώρα δεν υπάρχει, και πρόκειται να ανέλθει πάλι από την Άβυσσο, αλλά θα οδηγηθεί πλέον στην καταστροφή, στην απώλεια. Τι θα πει ήτο?
θα πει επιδρούσε ο διάβολος προ Χριστού. Τι θα πει δεν υπάρχει? Ήρθε ο Χριστός και κατήργησε την δύναμη του σατανά. Και τι θα πει ότι θα ξανανεβεί πάλι από την Άδησο? Αυτός ο λίγος χρόνος. Και μετά τελικά η οριστική του συντριβή. Αυτές οι τρεις φάσεις συντριβής του, η τρίτη είναι η οριστική πλέον συντριβή του. Ώστε να το ξέρετε, η πορεία του σατανά είναι αυτή και τα χίλια χρόνια των χιλιαστών που λέγουν είναι αυτά. Και δεν υπάρχουν άλλα χίλια χρόνια στα οποία θα υπάρχει ευοχία. Εκείνα μάλιστα τα έντυπά τους που κυκλοφορούν για λόγους προσιλητιστικούς, διαφημιστικούς, που έχουν ένα τοπίο εκεί με κάτι νερά, ποτάμια, λιβάδια, τα ζώα ήμερα, φρούτα, λαχανικά, παίζουν κιθάρα κάποιοι εκεί, ξέρω εγώ, γελάν, παίζουν τα παιδιά. Δηλαδή μια παραδεισία ηλική, εννοείται. Παραδεισία αλλά ηλική ζωή. Έτσι πιστεύουν ότι θα είναι τα χίλια χρόνια. Οι ταλέποροι, δεν υπάρχουν άλλα χίλια χρόνια. Είναι αυτά τα χρόνια του Ευαγγελίου, με πνευματική έννοια, όχι με υλική έννοια. Είναι αυτό ακριβώς που σας ερμηνεύω. Είναι η ερμηνεία της Εκκλησίας μας. Είναι η ερμηνεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Οτιδήποτε άλλο ακούσετε, να το απορρίψετε. Έτσι, θα θυμόσαστε αυτό που είναι πολύ σημαντικό και είναι παράλληλο χωρίο. 17,8 στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το θηρίον ο είδες, ειν και ουκέστη και μέλη αναβαίνει εκ της αβύσου και εις απώλεια υπάρχει. Είναι αυτή η απάντηση. Και τώρα, αγαπητοί μου, ερχόμεθα στο κύριο μας θέμα. Αυτά ήταν τα περσινά. Αυτά που είχαμε πει πρώτων διακοπών. Σας έκανα μια πάρα πολύ σύντομη περίληψη για να σας συνδέσω τούτα με τα επόμενα. Και είδον, συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής στο 20ο κεφάλαιο από στίχος 4, και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτούς, και κρίμα εδόθη αυτής και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια των λόγων του Θεού, και ήτινες ου προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και ου κέλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών, και έζησαν και ευασίλευσαν μετά του Χριστού χίλια έτη, και οι λοιποί των νεκρών ουκ έζησαν έως τελεστεί τα χίλια έτη. Αυτή η Ανάστασης η πρώτη. Μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη. Επί τούτον ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσία, αλλά έσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσι μεταυτού χίλια έτη. Μια σύντομη απόδοση. Είδα θρόνους και πάνω σε αυτούς κάθισαν. Ποιοι κάθισαν? Και δόθηκε σε αυτούς η εξουσία η δικαστική. Και αυτοί που κάθισαν ήσαν οι μάρτυρες και οι ομολογητές, και εκείνοι που δεν προσκύνησαν το θηρίο και την εικόνα του και δεν πήραν το χάραγμα στο μέτωπό τους και στο χέρι τους, και έζησαν και βασίλευσαν με τον Χριστό χίλια χρόνια. Οι λοιποί όμως από τους νεκρούς δεν έζησαν έως ότου τελειώσουν τα χίλια χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Ευτυχισμένος και Άγιος αυτός που έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς, ο δεύτερος θάνατος εξουσία δεν έχει. Αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μαζί του χίλια χρόνια. Θα μου πείτε, είναι μία περικοπή εξαιρετικά γρυφώδης και ακατανόητος. Θα δείτε απλά πώς θα λυθεί η απορία σας σε κάθε σημείο αυτής της περικοπής. Μόνο, όπως σας είπα στην αρχή, προσοχή.
Καταρχάς πρέπει να εννοήσουμε ολόκληρη αυτή την περικοπή που μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής να συντελείται μέσα στα 1000 χρόνια. Είδατε, κατ' επανάληψη το λέγει, βασιλεύουν μαζί του 1000 χρόνια. Πρέπει λοιπόν έτσι να τη θεωρήσουμε, ότι πρόκειται για μια κατάσταση που είναι μέσα στο πλαίσιο των 1000 ετών. Δηλαδή μια κατάσταση που είναι μεταξύ της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Όχι μελλοντικής, αλλά εάν τώρα ζούμε τα 1000 χρόνια, διότι είμεθα μέσα στον χώρο μεταξύ των 2 παρουσιών του Χριστού, αναμφισβήτητα είναι η εικόνα που μας λέγει εδώ μέσα στην εποχή που ζούμε, δηλαδή μέσα στο χώρο του Ευαγγελίου των 1000 ετών. Ποιοι είναι αυτοί οι θρόνοι? Είναι γνωστό ότι ο θρόνος είναι σύμβολο πρώτον του διδασκάλου. Θυμηθείτε πως ελέγεται η διδασκαλική έδρα ή ο θρόνος του Μωυσέως, καθέδρα του Μωυσέως. Ο Κύριος είπε ότι οι γραμματείς εκάθισαν εις την καθέδρα του Μωυσέως. Είναι λοιπόν το σύμβολο του διδασκάλου. Είναι ακόμη το σύμβολο της δόξης και το σύμβολο του δικαστού, του κριτού, της κρίσεως. Ο Ανδρέας Κεσαρίας γράφει: «Και ήδη μεν της Αγίης Αποστόλης διδασκαλικοί θρόνοι δίδονται, διόν τα έθνη πεφωταγώγινται». Ποιοι είναι η πρώτη κατηγορία από αυτούς που βλέπει να κάνουν σε θρόνος ο Ευαγγελιστής? Πρώτη, αγαπητοί μου, είναι οι Απόστολοι. Είναι οι Άγιοι, είναι οι μάρτυρες, είναι οι ομολογητές. Οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι μάρτυρες, οι ομολογητές. Πού, πότε? Από τότε που ξεκινά το Ευαγγελικό κήρυγμα μέχρι το τέλος της ιστορίας. Καθόλον αυτό το μήκος, όσοι υπήρξαν της κατηγορίας που είπαμε, υπάρχουν και θα υπάρξουν. Όλοι αυτοί κάθονται, λέγει, σε θρόνους. Τι είναι τώρα αυτό? Πρώτα οι Απόστολοι. Είναι το ότι εκάθισαν εις τον θρόνο του διδασκάλου. Είναι οι διδάσκαλοι της Οικουμένης. Αλλά και κατά την υπόσχεση του Κυρίου, είπε στους μαθητάς του, «Αμήν λέγω ημίν», είπε στους μαθητάς του, ότι «ημείς οι ακολουθήσαντες μη εν την παλιγενεσία», η παλιγενεσία είναι πάλι, προσέξτε, είναι η γένεση, δηλαδή η ανακαίνιση. Δηλαδή το τέλος του κόσμου που θα έρθει και θα έρθει μετά η καινούργια βασιλεία του Θεού. Κατά την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε, θα καθίσετε κι εσείς και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνονται τα 12 φυλά του Ισραήλ. Το είπε ο Κύριος, θα καθίσετε σε θρόνους. Δεν είναι όμως μόνο, όπως σας είπα, οι Απόστολοι, είναι και οι Άγιοι. Πώς είναι οι Άγιοι, που το ξέρουμε? Ακούσατε το προφητικά. Ο Δανίλη στο 7,22 σημειώνει: «Έως ου ήλθεν ο παλαιός ημερών», με μικρή παρένθεση, «και εμείς θα καθίσουμε σε αυτούς τους θρόνους». Τώρα, ίσως δεν είναι εντύπωση, από τώρα. Γι' αυτό παρακαλώ, προσέξτε πολύ. Εκείνους που ο Θεός θα ευδοκίσει ή που οι ίδιοι θα θελήσουν μπορούν να καθίσουν σε αυτούς τους θρόνους. Περιμένετε. Άρα λοιπόν ενδιαφέρει πολύ αυτό. «Έως ου ήλθεν ο παλαιός ημερών», και το κρίμα, δηλαδή την εξουσία να δικάσουν, έδωκεν αγίης υψίστου. Και ο καιρός έφτασε και την βασιλείαν κατέσχον οι Άγιοι.
Ώστε λοιπόν έδωκε την δικαστική εξουσία στους Αγίους, ο ύψιστος, ο Θεός, ο παλαιός των ημερών, και ακόμη όταν έφτασε ο καιρός, τους έδωσε και την βασιλεία. Βλέπει κανείς εδώ, χρόνος δικαστικής εξουσίας, χρόνος βασιλικής δόξης. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο έκτο κεφάλαιο σημειώνει εκεί ένα θέμα πρόκειται με τους Κορινθίους, με τα δικαστήρια. Ξέρετε, πήγαιναν οι Κορίνθοι ως χριστιανοί πλέον, πήγαιναν στους ειδωλολάτρες δικαστές να εκδικάσουν τις υποθέσεις των. Δεν τρέπεστε, σας λέει, δεν τρέπεστε. Χριστιανοί εσείς που είσαστε ανώτεροι από τους ειδωλολάτρες, πάτε να σας λύσουν τις διαφορές τους ειδωλολάτρες. Και εκεί του λέγει αυτό το θαυμάσιο. Δεν τρέπεστε. Δεν ξέρετε ότι οι Άγιοι των κόσμων κρίνουσι. Ότι οι Άγιοι, Άγιος δε κατά την Καινή Διαθήκη, είναι ο πιστός. Είναι ο χριστιανός. Ότι οι Άγιοι θα κρίνουν, δηλαδή θα δικάσουν τον κόσμο. Και τρέχετε στους ειδωλολάτρες, εσείς οι Άγιοι να σας εκδικάζουν τις υποθέσεις σας. Δεν τρέπεστε. Ώστε λοιπόν οι Άγιοι κρίνουσι τον κόσμο. Να που το ξέρουμε ότι οι Άγιοι δεν είναι μόνο οι Απόστολοι, είναι και οι Άγιοι. Αλλά είναι και οι πεπελεκισμένοι, όπως αναφέρθηκε στην περικοπή, δηλαδή οι μάρτυρες. Αλλά είναι και οι ίτινες που προσεκτήμησαν το θηρίον, που τους έβαλαν να προσκυνήσουν το θηρίο και είπαν όχι. Τι θα πει αυτό? Προσκυνώ το θηρίο, δέχομαι το πνεύμα του Αντικρίστου. Δέχομαι να συνομολογήσω, να συμφωνήσω. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, η δόξα αυτή των Αγίων είναι η παρούσα. Βλέπουμε ότι οι Άγιοι, οι ομολογητές, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες απολαμβάνουν τη δόξα αυτή από την παρούσα ζωή, από εδώ τώρα. Έχουμε τις μνήμες των Αγίων, τις εορτές, έχουμε αφιερωμένη υμνογραφία σε αυτούς. Τιμούμε τους Αγίους. Βλέπετε πόσα ιστορικά σπουδαία πρόσωπα πέρασαν. Να πάρω στον ελληνικό χώρο. Πολλοί σπουδαίοι πέρασαν από τον ελληνικό μας χώρο. Προγονεί μας, σπουδαίοι. Μέγας Αλέξανδρος, σπουδαίοι φιλόσοφοι, μεγάλοι άνδρες. Ποιους θυμόμαστε παρά μόνο απλώς σαν ιστορία? Ποιους τιμούμε πιο ιδιαίτερα? Οι Άγιοι και οι μάρτυρες, βλέπετε πως τιμώνται. Να λοιπόν ότι κάθονται επί θρόνου δόξης. Πώς το είπε αυτό ο Χριστός? Εάν της εμή διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Όποιος με υπηρετεί θα τον τιμήσει ο πατέρας μου. Ιωάννης 12,26. Αλλά πως οι Άγιοι και από την παρούσα ζωή ακόμα απελάμβανον τιμή και δόξης. Τα θαύματα, αγαπητοί μου, τα οποία κάνουν οι Άγιοι, ξέρετε τι είναι? Είναι το ότι περιορίζουν τον Σατανά όταν διώχνουν τους δαίμονες, και κάνουν τόσα θαύματα οι Άγιοι, δεν τιμώνται και δεν δοξάζονται από το λαό του Θεού, από τον κόσμο. Δοξάζονται. Λοιπόν, αυτή είναι η δόξα. Δοξάζονται μαζί με τον Χριστόν. Συνδοξάζονται. Βλέπετε, κάνουμε λειτουργία. Δοξάζουμε τον Χριστόν και ταυτοχρόνως τιμούμε και δοξάζουμε και τον Άγιο που τιμούμε σήμερα, αύριο τον άλλον Άγιο και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η τιμή και η δόξα. Αυτό είναι που σας είπα μας ενδιαφέρει. Και ότι ο πιστός από την παρούσα πολλάκι ζωή απολαμβάνει τιμή και δόξα. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας σημειώνει: μέχρι της Δευτέρας αυτού παρουσίας συμβασιλεύσουση, μετά τάφην περισσοτέρως των θείων επαγγελιών απολαύσοντες. Μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, να έρθει ξανά ο Χριστός, θα συμβασιλεύουν με τον Χριστό. Μετά, μετά πολύ περισσότερο. Αλλά τότε δεν θα είναι ο κόσμος όπως είναι, για να πούμε ότι θα αποδίδουν στους Αγίους τιμή. Όλοι που θα είναι στη Βασιλεία του Θεού
όπως μας το λέγει λίγο πιο κάτω, είναι ιερείς και βασιλείς, δηλαδή έθνος Άγιων Βασίλειων Ιεράτευμα. Αυτή λοιπόν η τιμή τους είναι στον παρόντα κόσμο και προφανώς πρόκειται δια ζώντας και κεκινημένους, και έχει πολύ σημασία. Ως προς την κρίση των Αποστόλων και γενικά των Αγίων κατά το κρίμα εδόθη αυτής, έχουμε τούτο να σημειώσουμε. Είναι γνωστό ότι κριτής είναι μόνον ο Χριστός. Πώς λοιπόν θα κρίνουν οι Άγιοι των κόσμων, αφού κριτής είναι μόνον ο Χριστός? Θα σας κάνει η εντύπωση. Η παρουσία των Αγίων την ημέρα της κρίσεως, όταν θα κάθονται στους θρόνους των, αυτή η ιδία παρουσία των θα είναι το κριτήριο των απίστων και των αμαρτωλών. Πού θα είναι το κριτήριο? Ότι εμείς επιστέψαμε στην εποχή μας, αλλά εσείς δεν επιστέψατε. Ποια είναι η δικαιολογία σας? Ποια είναι η δικαιολογία σας? Ότι τι? Εμείς πιστέψαμε. Ώστε λοιπόν η παρουσία, η σιωπηλή παρουσία, σιωπηλή και βοώσα παρουσία, θα είναι η κρίση και η κατάκριση των αμαρτωλών και των ασεβών και των απίστων. Ξέρετε πώς το είπε αυτό ο Χριστός? Όταν δεν του δίναν σημασία του Κυρίου μας πολλοί από τους άρχοντας, τι τους είπε? Την ημέρα της κρίσεως θα αναστηθούν οι Νινεβίτες μαζί με εσάς, με τη γενναία αυτή. Και τότε οι Νινεβίτες θα σας κρίνουν, διότι άκουσαν μόνο ένα κήρυγμα του Ιωνά, επίστεψαν και μετενόησαν. Εδώ είναι κάτι πολύ περισσότερο από το κήρυγμα ενός Ιωνά, και δεν επιστεύετε και δεν μετανοείτε. Την ημέρα της κρίσεως θα αναστηθεί η βασίλισσα του Σαββά, που έφυγε από πολύ μακριά να έρθει να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος, και θα σας κρίνει η βασίλισσα του Σαββά και θα σας πει: εγώ έκανα τόσο δρόμο για να ακούσω τη σοφία του Σολομώντος. Εδώ είναι κάτι πολύ παραπάνω από τη σοφία του Σολομώντος. Είμαι εγώ η αυτοσοφία. Ώστε ποιους θα κρίνουν τους συγχρόνους του Χριστού? Εκείνοι που σε μια εποχή είχαν λιγότερες δυνατότητες να δεχθούν και δέχτησαν. Θέλετε ακόμη κάτι που θα μας τρομάξει? Ο Άγιος Νεκτάριος, για να περιοριστώ στον Άγιο Νεκτάριο, είναι πολύ σύγχρονοι Άγιοι. Ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου, ο Άγιος Άλφα, Άγιος Β' προημερών, πάλι ανεδείχθηκε αρετηρήθη Άγιος στην Ζάκυνθο, συγγνώμη, στην Κεφαλονιά, ένας άλλος στην Ετωλοακαρμενία και τα λοιπά. Γνωστός και αγνώστος. Εγώ σας παίρνω μόνο τον Άγιο Νεκτάριο, επειδή σας είναι πάρα πολύ γνωστός. Θα αναστηθεί ο Άγιος Νεκτάριος εν ημέρα κρίσεως. Θα καθίσει σε θρόνο δόξης και κρίσεως. Και εμείς θα κρυθούμε, και όταν θα μας κρίνει ο Χριστός θα του πούμε: Κύριε, μα δεν καταλαβαίνεις. Ξέρεις σε ποια εποχή ζούσαμε, Κύριε? Στον 20ο αιώνα. Ξέρεις τι σήμαινε 20ος αιώνας? Ήτανε πολύ αμαρτωλός ο 20ος αιώνας. Πώς θέλεις, Κύριε, να μπορούσαμε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο σου? Θα ήταν δυνατόν ποτέ να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο σου τον 20ο αιώνα? Θα μπορούμε να το πούμε. Στο θρόνο του κριτού θα κάθεται εκείνος που έζησε τον 20ο αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, και θα πέσει φήμωτρο. Δεν θα μπορούμε τίποτα να πούμε. Δηλαδή η παρουσία του Αγίου Νεκταρίου που έζησε τον 20ο αιώνα θα μας κρίνει. Με αυτή την έννοια οι δίκαιοι, συγγνώμη, οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι κάτι που θα παρακαλέσω ιδιαίτερα να το προσέξετε αυτό,
ιδιαιτέρως. Το έχω πει πολλές φορές καθόλου το μήκος ερμηνείας της Αποκαλύψεως. Το λέγω λοιπόν άλλη μια φορά, ότι οι ψυχές των πεπελεκισμένων είναι δηλαδή μια παρατήρηση προθύστερη και αναχρονιστική, ας το πούμε κάπως έτσι. Λέγει, αυτοί οι οποίοι ήσαν πεπελεκισμένοι, αυτοί δηλαδή που σφάχτηκαν, αυτοί που έπεσε το πελέκι απάνω, που έπεσε το τσεκούρι, δηλαδή το μαρτύριο, που είναι οι Άγιοι Μάρτυρες, αυτοί λέγει σαφώς το κείμενο, σαφώς το κείμενο ότι δεν επροσκύνησαν την εικόνα του θηρίου, ούτε πήραν το χάραγμα στο μέτωπό τους και στο χέρι τους που έβαζε ο Αντίχριστος το θηρίον σε αυτούς στην εποχή του. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, διότι ο Αντίχριστος δεν ήρθε ακόμα, θα έρθει τότε. Πώς λοιπόν αυτό το προθύστερο, πώς γίνεται? Διότι οι Άγιοι και οι Μάρτυρες ζήσαν από την εποχή του Χριστού, ζουν συνεχώς μέσα στους αιώνες. Ο Αντίχριστος δεν ήρθε. Πώς λοιπόν προτάθη να προσκυνήσουν την εικόνα του και ειρνήθησαν? Αυτό είναι που θέλω να σας πω. Υπάρχει η πλάνη να νομίζουν πολλοί ότι ο Αντίχριστος άμα θα έρθει, πω πω και τι θα κάνουμε, και τους βλέπετε και νεκριάζουμε. Αγαπητοί μου, το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι διάχυτο. Είναι διάχυτο το πνεύμα του Αντιχρίστου. Δεν είπε ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ακούσατε ότι έρχεται ο Αντίχριστος? Και ήδη στον κόσμο πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουν. Πώς έρχεται και ενώ υπάρχουν Αντίχριστοι? Σημαίνει, ναι, έρχεται ο Αντίχριστος ως συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά οι πρόδρομοι του εκπροσωπούν το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι οτιδήποτε με απομακρύνει από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Με απομακρύνει η μόδα. Είμαι προσκυνώ την εικόνα του Αντιχρίστου. Με απομακρύνει ο κόσμος. Προσκυνώ την εικόνα του Αντιχρίστου. Δέχομαι τις ιδανές του κόσμου τούτου. Προσκυνώ την εικόνα του Αντιχρίστου. Αμφιβάλλω διότι στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Προσκυνώ την εικόνα του Αντιχρίστου. Και ταυτοχρόνως δέχομαι στο μέτωπο και στο χέρι τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Καμιά φορά μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο, και μάλιστα σε προχωρημένες καταστάσεις δαιμονισμού, κάνε το σταυρό σου. Αδύνατον. Κάνε το σταυρό σου. Αδύνατον. Γιατί? Το χέρι είναι σφραγισμένο από τον διάβολο. Πώς θα κάνει το σταυρό σου? Το σώμα του είναι σφραγισμένο από τον διάβολο. Πώς θα κάνει το σταυρό σου? Το καταλάβατε, αγαπητοί μου? Μη περιμένετε να έρθει ο Αντίχριστος και να πείτε να πεθάνω εγώ και ας έρθει μετά ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος είναι παρόν. Το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι παρόν. Θα έρθει μόνο ως αποκορύφωμα του κακού, ως πρόσωπο όταν θα έλθει. Αυτό είναι όλο. Το καταλάβατε? Και μάλιστα πάνω σε αυτό, και μου έκανε εντύπωση γι' αυτό και θα σας το διαβάσω, ο Αρέθας σημειώνει πώς ακριβώς μπορούμε να βλέπουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου επάνω στα πρόσωπα των ανθρώπων. Γιατί λέει θα τεθεί εις το μέτωπο και εις το χέρι. Θα σας διαβάσω ένα μέρος, γιατί γράφει κάτι περισσότερα. Το χάραγμα γνώρισμα θυσί. Καθώς και επί του Χριστού ήρυτε το εσημειώτεθι μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Και ο Χριστός βάζει χάραγμα και ο Αντίχριστος βάζει χάραγμα. Το χάραγμα του Χριστού είναι ότι σημειούται εφημάς το φως του Χριστού, το σημείο του Χριστού, το φως του Χριστού, δια του Τιμίου Σταυρού. Ως γαρεκεί επί το πρόσωπον φως, όπως εκεί στους πιστούς στο πρόσωπο υπάρχει το φως, εις γνώρισμα των θεοφιλών ενσημαίνεται, ούτως επί των ασεβών ανέδεια επί των μετόπων εγχαράτεται. Προσέξτε αυτό το σημείο. Βλέπει κανείς τον ευσεβή άνθρωπο να έχει κάτι στο πρόσωπό του. Κάτι, κάτι, κάτι.
όχι ότι είναι όμορφος ή άσχημος, κάτι έχει. Δηλαδή το πρόσωπό του υφίσταται μια αναλύωση. Οι άγγελοι βλέπουν κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να βλέπουμε εμείς μεταξύ μας. Οι άγιοι μπορούν να βλέπουν αυτό το περισσότερο. Πολλές φορές βλέπουν το φως της Θείας Δόξης, όπως δεν το έβλεπαν οι άνθρωποι στο πρόσωπο του Χριστού. Το έβλεπαν? Δεν το έβλεπαν. Αλλά υπήρχε όμως. Όταν πήγαν να τον συλλάβουν τον Κύριο στον κήπο της Γεθσημανή και τον πλησίασαν, πριν εκείνοι προβούν, ερωτάει ο Κύριος. Προσέξτε, εδώ είναι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, μην το ξεχνάτε. Ερωτάει ο Κύριος, ποιον ζητάτε? Τον Ιησού τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι. Μόλις άκουσαν το «εγώ είμαι», έκαναν βήματα προς τα πίσω, μας λέει ο Ευαγγελιστής, και έπεσαν θάμπο. Σηκώθηκαν πάλι και ξαναπήγαν μπροστά. Σας είπα, ποιον ζητάτε? Τον Ιησού τον Ναζαρέον. Πίσω πάλι βήματα και έπεσαν θάμπο. Τι ήταν εκείνο που τους έκανε να παίρνουν βήματα πίσω? Ρόπαλα κρατούσαν. Φανταστείτε ότι ήταν χωροφύλακα, θα το πούμε έτσι. Ας το πάρουμε έτσι, να το αισθητοποιήσουμε. Και να πάρεις δρόμο μπροστά σε έναν υποτιθέμενο κακοποιόν, είναι περίεργο, άοπλος, αυτός ο κακοποιός είναι άοπλος, δεν έχει τίποτα. Και μάλιστα έχει όλη την καλοσύνη να μας πει ότι είναι ο ίδιος αυτόν που ζητούμε. Και να τους βλέπετε αυτούς να κάνουν πίσω και να πέφτουν χάμο. Τι τους έκανε πίσω και τους έριχνε χάμο? Αυτό το κάτσι. Αυτό το κάτσι, σε αυτό το πρόσωπο. Αυτό το οποίο έχουν οι Άγιοι, έχουν οι ευλαβείς, αυτό το κάτι. Είναι μια αλλίωση που τυπώθηκε στο πρόσωπο, αφού προηγουμένως έγινε μέσα στην καρδιά. Και αυτή η αλλίωση σε πληροφορεί ότι έχεις ήμερον άνθρωπον, επί του οποίου προσώπου του ανθρώπου εσημειώθη, σημαδεύτηκε δηλαδή, εσημειώθη το φως του Χριστού. Εξάλλου το ζητούμε αυτό στις προσευχές μας, να σημειωθεί το φως του προσώπου σε εμάς. Χριστέ, το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι η ευχή της πρώτης ώρας που λέμε. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Δηλαδή να εχαραχθεί, να σφραγιστεί στο μέτωπό μας, στην ύπαρξή μας, το φως του προσώπου σου. Πώς μπαίνει η σφραγίδα του Αντιχρίστου? Άκουσα. Ούτως επί των ασεβών ανέδεια επί των μετώπων εγχαράτεται. Βλέπετε ένα πρόσωπο ανεδές, ένα πρόσωπο ξεδιάντροπο, ένα πρόσωπο που λες σκοτεινό πρόσωπο, σκοτεινό. Σας κάνει εντύπωση? Απαρακαλύπτως και ανυποστόλος εμφανιζομένων, οποίοι την εσύ. Απαρακάλυπτα, ξέσκεπα και ανυπόστολα υποστέλω την σημαία, κατεβάζω τη σημαία. Δηλαδή με άλλα λόγια, χωρίς υποστολή, χωρίς κάλυμα, φαίνεται το πρόσωπό τους ότι έχει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Και είναι τούτο εμφαντικότερον ή τεσατόπις των εαυτών πράξεων, το γνώρισμα εβεβαίωσαν. Και για να γίνει εμφαντικότερο, φανερότερο, καθαρότερο στους άλλους ότι φύρουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, το βλέπει κανείς επάνω στις πράξεις του. Αγαπητοί μου, τη σφραγίδα ή του Χριστού ή του Αντιχρίστου την παίρνουν οι άνθρωποι στην εποχή που ζουν. Μην νομίσουμε λοιπόν ότι είναι μια μελλοντική κατάσταση. Είναι ανά πάσα στιγμή παρούσα αυτή η κατάσταση. Πιστεύω έγινα σαφής. Και παρακαλώ, εάν πιστεύω ότι έγινα σαφής, να το κατανοήσουμε αυτό και να μην μεταθέτουμε, γιατί έτσι αν μεταθέτουμε τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος για τον εαυτό μας θα κάνουμε τη ζημιά ανυποψίαστα.
και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού 1000 έτη. Είναι οι Άγιοι που έζησαν εδώ στη γη κατά Χριστόν, όπως σας είπα, και συνεχίζουν να ζουν εις των ουρανών με τον Χριστόν και που ευρίσκονται εις τον Παράδεισον. Όπως σας εξήγησα, είναι ζώντες και κεκινημένοι. Άγιοι που είναι ακόμα στον κόσμο αυτόν, Άγιοι που ήδη έχουν φύγει και είναι εις τον Παράδεισον. Τα δε 1000 έτη τι είναι? Όπως θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ο Ανδρέας και Σελίας το λέγει, ο από της του Κυρίου ενανθρωπίσεως χρόνος μέχρι της του Αντιχρίστου ελεύσεως. Να το ξέρετε. Παρακαλώ, σφραγίσατε το με στην καρδιά σας για να μην πλανηθούμε ποτέ. Είναι ο χρόνος από την ενανθρώπιση του Χριστού μέχρι που να έρθει και να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Αυτά είναι τα 1000 χρόνια. Και τούτο διότι, λέει, 1000 χρόνια μετά από την κρίση, μετά από το τέλειωμα των 1000 ετών, πλέον οι Άγιοι δεν θα είναι στον Παράδεισο, είναι γνωστό. Ο Παράδεισος θα αδειάσει, διότι τώρα έχει μόνο τις ψυχές των δικαίων. Εκεί είναι και ο ληστής, στον Παράδεισο, που έβαλε το κλειδί της μετανοίας και άνοιξε και μπήκε. Έβαλε το κλειδί του μνήστητή μου Κύρια και μπήκε μέσα, της πίστης και της μετανοίας. Αλλά εκεί ο ληστής δεν θα μείνει, θα φύγει. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και ο Παράδεισος θα αδειάσει, θα γεμίσει τότε η Βασιλεία του Θεού. Διότι στον Παράδεισο είναι μόνο ψυχές. Εδώ στη Βασιλεία του Θεού θα είναι πλήρης άνθρωποι. Στον Παράδεισο, συγγνώμη, στη Βασιλεία του Θεού είναι μόνο ο Χριστός, διότι αναισθήθη με το σώμα του. Η δε Εκκλησία μας πιστεύει ότι είναι και η Θεοτόκος που αναισθήθη. Άλλος εις τον Παράδεισο, εις την Βασιλεία του Θεού δεν είναι. Οι δίκαιοι είναι μόνον ως ψυχές εις τον Παράδεισο, όχι στην Βασιλεία του Θεού. Είναι ακόμη αξιοπρόσεκτο ότι δεν αναφέρεται ούτε ουρανός ούτε η γη. Είδα, λέει, θρόνους. Πού? Στον ουρανό? Προφανώς στον ουρανό. Αλλά δεν λέει ούτε ουρανό ούτε γη. Διότι και στη γη μπορούμε να πούμε για μια στιγμή πώς οι υπάρχοντες Άγιοι στη γη που δεν έφυγαν ακόμα. Σας κάνει εντύπωση ότι ο Ιερός Ευαγγελιστής δεν αναφέρει καθόλου τον τόπον? Ξέρετε γιατί? Σημαίνει ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πηγεία, ούτε είναι υλική, όπως εδέχονται οι παλαιοί Ιουδαίοι που είχαν υλιστικές μεσιανικές αντιλήψεις και μετά από αυτούς οι σημερινοί χιλιαστές. Εξάλλου, ο χιλιασμός δεν είναι καινούργιος, αγαπητοί μου. Ξέρετε πόσο παλιός είναι ο χιλιασμός? Όσος είναι ο χριστιανισμός. Θέλετε να σας πω μία χιλιαστική αντίληψη που για μια στιγμή προέβαλαν οι μαθητές? Είναι στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Κύριε, πότε αποκαθιστάνεις την Βασιλεία το Ισραήλ? Πότε θα αποκαταστήσεις τη Βασιλεία στον Ισραήλ? Εσύ θα γίνεις βασιλιάς? Δηλαδή η ληστική αντίληψη περί Μεσσίου, η ληστική αντίληψη περί σωτηρίας. Αυτή είναι η χιλιαστική αντίληψη. Φυσικά ο Κύριος τους διόρθωσε. Φυσικά ήρθε η Πεντηκοστή. Φυσικά οι μαθητές το είπαν αυτό υπό το πνεύμα της παραδόσεως του λαού των, που ξέφυγαν από τη σωστή ερμηνεία των προφητείων και είχαν αυτές τις αντιλήψεις. Αλλά το πνεύμα του το χιλιαστικό είναι διάχυτο. Και οι γνωστοί μας χιλιαστές, οι οποίοι λέγουν αυτά τα παραμύθια. Γι' αυτό επέμεινα πολύ και σας τα επισημαίνω για να τα καταλάβετε. Και οι λοιποί των νεκρών ουκ έζησαν έως τελεστεί τα 1000 έτη. Ποιοι είναι αυτοί οι λοιποί των νεκρών που δεν έζησαν μέχρι που να τελειώσουν τα 1000 χρόνια? Εδώ μπαίνει μια παρένθεση του Αγίου Ιωάννου στο κείμενο, γιατί θα επανέλθει. Είναι συνήθειά του να κάνει αυτές τις παρεμβολές ο Άγιος Ιωάννης. Θέλει να δείξει, βιάζεται τροπον την, θα μιλήσω όμως ξανά για αυτούς παρακάτω.
θέλει να δείξει την τύχη εκείνων που δεν πίστεψαν εις τον Ιησού Χριστόν. Αυτοί λογίζονται νεκροί. Προφανώς όμως είναι πνευματικός νεκροί. Η δε λυπή των νεκρών πνευματικός, ούτε έζησαν. Δεν έζησαν έως τέλεση τα χιλιέτη. Δεν πει έως τέλεση τα χιλιέτη. Στην παρούσα ζωή έμεινες άπιστος, ήσουν νεκρός, πέθανες. Όταν πέθανες πήγες στον Άδη. Ο Άδης θα τελειώσει και αυτός άμα τελειώσουν τα χίλια χρόνια. Δηλαδή όταν ξανάρθει ο Χριστός στον κόσμο, και ο Παράδεισος και ο Άδης θα καταργηθούν. Πού σου θάνατο το κέντρον, πού σου Άδη το μήκος, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 15 κεφάλαιο. Το λέγει ο Ισαΐας αυτό. Πού είναι η νίκη σου θάνατε, πού είναι το κεντρί σου Άδη, πού είναι, πού είναι Άδη που τους μάζευες όλους. Δεν θα υπάρχει ο Άδης, θα δώσει ο Άδης τους νεκρούς, θα γίνει η Ανάσταση και τότε θα πάνε στην κόλαση. Συνεπώς αυτό σημαίνει έως ότου τελειώσουν τα χίλια χρόνια. Γιατί? Γιατί στον Άδη δεν υπάρχει Ανάσταση, δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε δυνατότητα να πούν θα αλλάξουμε. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πνευματικώς νεκροί θα μείνουν μέχρι που να τελειώσουν τα χίλια χρόνια. Ο Κύριος το είπε ως εξής: «Και αυτή εστί η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν». Όσοι συνεπώς δεν πιστεύουν, αφού στερήθηκαν αυτή τη αιωνίου ζωή, αφού δεν πιστεύουν, λογίζονται νεκροί. Και ο Ισαΐας λέγει στην οδή του: «Η δε νεκρή ζωή ουμή είδωση». Η νεκρή ζωή δεν θα δουν. Αλλά όπως βλέπετε και όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, εδώ έχουμε όχι μόνο αυτή τη νέκρωση που λέγει, την πνευματική νέκρωση, έχουμε μία πρώτη Ανάσταση, έχουμε μία δεύτερη Ανάσταση. Έχουμε έναν πρώτον θάνατο, έχουμε ένα δεύτερο θάνατο. Τι είναι αυτά που σας διάβασα προηγουμένως στην περικοπή από το 4 έως το 8 έως το 6 χωρία? Αυτά, επειδή τελείωσε η ώρα μας, πρώτα Θεός θα τα δούμε την ερχομένη Κυριακή.